Όπως λέγαμε, το καλοκαίρι σιγά σιγά έρχεται. Ο καιρός ζεσταίνει. Δείχνει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο με εκπληκτικά ηλιοβασιλέματα. Και εγώ σιγά σιγά επιστρέφω στις παλιές κακές μου συνήθειες. Pipex. Με Mac Bar and Loose Cut. Έτσι, για να ξαναβρω τα πρώτα μου βήματα και σε μια πίεση δημιουργίας. Βρίσκοντας και περπατώντας στον παλιό μου εαυτό, να ξαναγεννήσω μέσα στο μυαλό μου και μέσα στους γευτικούς μου κάλικες την απόλαυση των πρώτων καπνισμάτων. Και κάπου εκεί κάτι μου χαλάει. Θέλετε να το πείτε μικρόβιο, θέλετε να το πείτε... Μου έρχεται η ιδέα. Περνάει μέσα από το μυαλό και αρχίζει και σιγά σιγά ζυμώνεται. Σημερινός τίτλος: το προσωπικό σου στυλ. Όταν αρχίζεις και πλέον έχεις δοθεί στο χόμπι του καπνίσματος της πίπας, αυτό που γεννιέται είναι το προσωπικό σου στυλ. Είναι ο τρόπος που εσύ προσωπικά που βλέπεις αυτό το βίντεο απολαμβάνεις το κάπνισμα της πίπας. Θέλοντας όμως να κοινωνικοποιηθείς και ψάχνοντας εν αγωνίως συγκαπνιστές, πέφτεις σε κάποια συγκεκριμένα λάθη. Και ποια είναι τα λάθη τα οποία πέφτεις? Τα λάθη τα οποία πέφτεις είναι το δικό μου προσωπικό στυλ. Είναι το δικό του προσωπικό στυλ. Είναι το απέναντι το προσωπικό στυλ. Το οποίο μπορεί να ταιριάζει. Ποτέ απόλυτα. Μπορεί όμως και να μην ταιριάζει καθόλου. Εκεί λοιπόν οι νέοι καπνιστές πίπας πέφτουν στο μεγάλο ατόπιμα που σταματάνε το προσωπικό του στυλ και αρχίζουν και τη γράφουν παλιότερους. Γιατί? Και μέχρι εκεί, να το πούμε με σωστά ελληνικά, it's okay. We can approve it. Τι θα γίνει όμως όταν αρχίζεις και αντιγράφεις το προσωπικό στυλ του καθένα με τη συγκεκριμένη του πίπα παρόμοια? Όταν αναζητάς εν αγωνίως τον καπνό που καπνίζει ο άλλος, τα τοπήματα και τα λάθη μπορούν να φτάσουν και να στοιχήσουν εκτός από ώρα αλλά και ζεστό χρήμα. Γιατί να πέσουμε σε αυτό το τραγικό λάθος. Το προσωπικό σου στυλ, ο τρόπος που εσύ απολαμβάνεις την πίπα σου, είναι ανώτερος και από το δικό μου και από το δικό του και από του απέναντι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εσύ απολαμβάνεις την πίπα σου. Οι 8 στους 10, πιστέψτε με, δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν μία πίπα ποιότητας Grade D από Grade A. Δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν
ένα ροδεσιανό στυλ από ένα κλασικό bulldog. Παρόλα αυτά, είναι έτοιμη και θα αφήσω τα σχόλια από κάτω για να γίνει ο χαμός, να γυρίσουν να στην πουν ή να μου την πουν. Όταν δεν συνειδητοποιούν ότι εν μέρη είναι μέρος του προβλήματος. Όταν σε συζητήσεις υπάρχει σύγχυση του αν το Oriental είναι ίδιο με την Κυπριακή Λατακία. Αλλά μην πάμε σε εξήγηση κέντρο γνώσεων. Απλά θέλω να δεχθούμε το γεγονός ότι εγώ, σε βασικό λόγο, ή ο απέναντι, ή ο μεθεπόμενος, ή ο επόμενος, ή γενικώς αυτός που μιλάμε, ως άνθρωπος, μπορεί να κάνει και λάθη. Το λάθος το δικό του όμως θα οδηγήσει στην καλύτερη των καλύτερων περίπτωση σε έναν λάθος μονοπάτι όπου θα χάσεις το προσωπικό σου στυλ. Το προσωπικό σου στυλ μπορεί να χωριστεί σε πολλές κατηγορίες. Η πιο βασική κατηγορία όμως είναι η τσέπη σου. Και εκεί πέφτει ο μεγαλύτερος σεβασμός. Ο δεύτερος μεγαλύτερος σεβασμός πρέπει να πέφτει στη γνώση. Του να δαπανίσεις χρόνο ώστε να μάθεις για το κάπνισμα της πίπας. Και γιατί πρέπει να δαπανίσεις χρόνο? Πρέπει να δαπανίσεις χρόνο για να ξέρεις, ας πούμε, ότι 3 χρόνια ένα κουτί κλεισμένο σε μία ντουλάπα δεν αποτελεί παλαιωμένο καπνό. Και αυτό δεν είναι η γνώμη δικιά μου. Είναι η γνώμη του μεγαλύτερου blender της McLaren. Είναι η γνώμη του blender της Cornendil. Είναι γνώση στο να ξέρεις ότι η Βιρτζίνια εξανθιά, όταν είναι πάρα πολύ φρέσκια, έχει μια έντονη χωματίλα. Πώς χωρίζουμε και καταλαβαίνουμε τη γεύση χωματίλας? Την καταλαβαίνεις και τη γνωρίζεις αν βγεις σε ένα χωράφι, καλοκαιρινό μήνα, στην πρωινή την υγρασία. Την καταλαβαίνεις στη μυρωδιά μετά από τη βροχή. Την καταλαβαίνεις το απόγευμα όταν έχεις φυτέψει αρκετές ντομάτες και έχεις φτιάξει αρκετούς μπαξέδες. Αλλά πάλι ξεφεύγω. Το γενικό point, για να μιλάμε και σωστά ελληνικά, σε όλη αυτή την προϋπόθεση,
είναι ότι το προσωπικό σου στυλ, και συγχωρέστε με, αλλά είναι αλάθητο. Το οποίο θα το αποκτήσεις εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, με την εμπειρία. Το προσωπικό στυλ του δίπλα ή το προσωπικό στυλ το δικό μου μπορεί να μην σου ταιριάζει. Οπότε έχεις κάθε δικαίωμα να μην το αντιγράψεις και να μην το ακολουθήσεις. Το προσωπικό στυλ χτίζεται με τους μήνες, με τα χρόνια, όταν καταλαγιάζει ο ενθουσιασμός του καινούργιου χόμπι και εκεί μένει η αγάπη. Είναι μια σχέση που χτίζεται σιγά σιγά με το κάπτισμα της πίπας. Ελπίζω να μην στεναχώσω πολλούς. Ελπίζω να μην κάκιωσα νευρίας πολλούς. Αλλά είναι ιδέες που μου καρφούν στο μυαλό. Κι άμα δεν το πω, θα σκάσω. Τώρα επιτρέψτε μου, αλλά θα κλείσω αυτό το βίντεο. Και θα κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί θέλω να συνεχίσω να απολαμβάνω κάτι που θα σας δείξω. Είμαι ο Just Pipes και θέλω να πιστεύω ότι η καλύτερη έκδοση του εαυτού σου είσαι εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο. Το καλύτερο κάπνισμα πίπας και ο πιο ειδικός είσαι εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο. Και αν είδες αυτό το βίντεο και έχεις μία πίπα, ένα καπνό και σκέφτεσαι να ξεκινήσεις το κάπνισμα της πίπας, έχω να σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Δεύτερον, μην ξεχνιέσαι, subscribe, καμπανάκι και ένα like από κάτω. Γεια σου. Το καλοκαίρι σιγά σιγά έρχεται. Δείχνει ένα ωραίο πρόσωπο με εκπληκτικά απογεύματα. Μάλλον, όπα, περίμενε, διόρθωση. Νότητα. Γιατί όχι και στενομυαλέ. Τέλος πάντων, άστο, αγιά αύριο. Νίζεις ο αριθμός του καπνίσματος των μπολ. Έλα ψυχή μου. Έλα ψυχούλη μου. Δεν συγκαταλέγονται.